Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς η πρώτη μέρα των ερευνών πέρασε χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των τεσσάρων ατόμων μελών της ίδιας οικογένειας απέβει άκαρπη σήμερα. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή έχουν παραμείνει δυνάμεις άνδρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι συνεχίζουν τις πεζές περιπολίες στις όχθες του ποταμού. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι από τη στιγμή που, που έχει πέσει το σκοτάδι, είναι πολύ δύσκολο πλέον, δύσκολη η δουλειά τους. Περιμένουμε όλοι με το ξημέρωμα, με το πρώτο φως της ημέρας, να συνεχιστεί η επιχείρηση, αυτή η μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί με πιο έντονο ρυθμό. Πίσω μου είναι η κήτη του ποταμού. Mm-hmm. Είναι το σημείο ακριβώς όπου οι τέσσερις άνθρωποι, οι τέσσερις επιβαίνοντες στο όχημα, βεβαίως είναι, άφησαν, έχει πέσει η νύχτα και άφησαν... Mm-hmm. Είναι όμως η εικόνα, αυτή ακριβώς η εικόνα που σας μεταδίδουμε. Είναι η εικόνα που είδαν εχθές το βράδυ οι τέσσερις επιβαίνοντες στο μικρό επιβατικό ασημή όχημα. Προσπάθησαν να περάσουν, να διασχίσουν αυτό ακριβώς το σημείο. Όταν ο οδηγός, υποθέτουμε, ή ο οδηγός, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος τοποθετείται στο τιμόνι του αυτοκινήτου, χάνει τον έλεγχο, ακριβώς στα 55 λεπτά μετά τις 12, κάνει την πρώτη κλίση στην άμεσο δράση. Και μπορούμε και να δούμε εγώ μία σχετική κάρτα. Από εκείνη να τη δούμε μία σχετική κάρτα με τις δύο κλίσεις που ουσιαστικά έδωσαν και τον αρκτήριο λάκτισμα για να ξεκινήσουν αυτές οι έρευνες. Και βλέπουμε την κάρτα εγώ. Η πρώτη κλίση γίνεται. 55 λεπτά λοιπόν μετά τις 12 η 28χρονη γυναίκα, μητέρα ενός εξάχρονου βρέφους, καλεί την άμεσο δράση. Και λέει, ελάτε γιατί πνιγόμαστε. Δίνει το στίγμα, λέει στους αστυνομικούς που βρίσκεται και το τηλέφωνο κλείνει αμέσως μετά. Δυστυχώς πέρασαν 3 δραματικά λεπτά μέχρι το δεύτερο τηλεφώνημα της γυναίκας, πάλι στην άμεσο δράση, όπου ίσως βρίσκεται μέσα σε πανικό και τη ζητά να δώσει κάποιον που έχει δίπλα της. Και αυτός λοιπόν είναι να δώσει ο 29χρονος, ο οποίος λέει σώστε μας γιατί πνιγόμαστε. Είναι ακριβώς. Και συνεχίζει, μπάζει νερά. Είπε 2 φορές μπάζει νερά στην άμεσο δράση. Και αμέσως μετά χάνεται το στίγμα των κινητών, τηλεφώνων, με τα οποία έχουν επικοινωνήσει με το 100. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκινάει η μεγάλη επιχείρηση, η αγωνιώδης προσπάθεια των αστυνομικών που επικοινωνούν με την πυροσβεστική και ενημερώνουν ότι άγνωστος αριθμός ατόμων αγνοείται. Mm-hmm. Και αυτό μέχρι τις 4 το πρωί, όπου καταφέρουν να επιβεβαιώσουν ότι είναι 4 τα άτομα τα οποία αγνοούνται, ώσπου οι αδερφοί των 2 αγνοουμένων γυναικών επιβεβαιώνει πηγαίνοντας στην αστυνομία ότι ψάχνει τους δικούς της και δεν μπορεί να τους βρει. Και μιλάμε για μία γυναίκα 28 χρονών, το σύζυγό της 29, την αδελφή της 20 ετών και τη μητέρα τους 57. Το ζευγάρι αυτό έχει ένα παιδάκι 6 μόλις μηνών, ένα βρεφάκι, το οποίο επειδή ήταν άρρωστο έμεινε και με τη γιαγιά του. Και αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Σήμερα λοιπόν έχει περάσει η πρώτη μέρα της επιχείρησης του εντοπισμού τους χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο το οποίο προσπάθησαν να διασχίσουν. Και βλέπουμε εγώ ότι το σημείο έχει μια περιορισμένη ορατότητα και ορμητικά νερά. Αντιλαμβανόμαστε πόσο επικίνδυνο είναι. Όμως από την πρώτη στιγμή εκεί έχουν έρθει και οι συγγενείς των τεσσάρων αγνοούμενων. Πριν από λίγη ώρα μίλησε ο πατέρας του ενός αγνοούμενου, όπου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι ακριβώς είπε σε εσένα. Τελευταία φορά μίλησα χθες το βράδυ 12 η ώρα. Α, ήταν στο γάμο, ήταν σε κάποιο γάμο. Ναι, σε γάμο ήταν εδώ πιο κάτω στο κέντρο. Την περιοχή κέντρο. Δεν την ήξεραν, έτσι? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν την ξέραν. Πρώτη φορά έρχονταν. Δεν ξέρω αν έχουν ξανάρθει η εκδρομή, αλλά σε αυτά τα μέρη ναι. Πιστεύω να ήταν πρώτη φορά. Ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο? Δεν ξέρω. Συνήθως δηλαδή. Και οι δύο. Mm. Και οι δύο. Έχουν οικογένεια, έχουν ένα παιδάκι. Έχουν ένα κοριτσάκι. Καλώς. Αυτά. Εγώ ακούσαμε τι είπε ο πατέρας του ενός αγνοούμενου. Προτού επιστρέψω σε εσένα, θα καλησπερίσουμε τον περιφερειακό διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Κρήτης,
τον κύριο Λαγουδάκη, που μαζί με ένα πολυμελές κλιμάκιο της πυροσβεστικής από χθες τα ξημερώματα, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, βρέθηκαν στην περιοχή. Κύριε διοικητά, καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να μου δώσετε το στίγμα των ερευνών λίγο πριν ολοκληρωθούν κατά την πρώτη ημέρα. Τι ακριβώς έχετε κρατήσει ως δεδομένο από αυτήν την δύσκολη επιχείρηση, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν drones αλλά και ελικόπτερο? Καλησπέρα σας, όσο πω καλό βράδυ και μπορεί να είναι μετά από μια τέτοια τραγωδία, δηλαδή μετά από αυτό που εξελίχθηκε σήμερα. Κοιτάξτε, το πυροσβεστικό σώμα από τις 1 η ώρα τη νύχτα, όλοι μας είμαστε εκεί. Ξεκινήσαμε με 40 πυροσβέστες, το πρωί φτάσαμε τους 50, μαζί με την ΕΜΑΚ, μαζί με τη βάρκα της ΕΜΑΚ, μαζί με τα drone της ΕΜΑΚ, μαζί με το ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας που έκανε περιπολίες σε όλο το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, μαζί με το σκάφος του λιμενικού σώματος που περιπολούσε στις εκβολές του ποταμού, μαζί με την ελληνική αστυνομία που ήταν εκεί να βοηθήσουν και αυτοί, και παλέψαμε μέσα στις λάσπες, μέσα στο δύσβατο της περιοχής, όπως είδατε και οι συνεργάτες σας που ήρθαν εκεί, μέσα στα καλάμια, βουτυγμένοι μέσα στις λάσπες, οι πυροσβέστες πάλευαν όλη μέρα. Και κύριε διοικητά, βλέπουμε εικόνες που ήρθαν νωρίτερα από το τελευταίο στάδιο των ερευνών της πρώτης ημέρας, όπου βαριά μηχανήματα προσπαθούν να ανοίξουν τους καλαμιώνες και μέσα σε αυτά εισέρχονται άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μου είπατε το μεσημέρι, στο μεσημβρινό μας δελτίο, ότι αρκετές φορές ελέγξατε την παραποτάμια περιοχή στον Γεροπόταμο. Ωστόσο, το απόγευμα βρέθηκαν κάποια εξαρτήματα του αυτοκινήτου στην περιοχή του Κόκκινου Πύργου. Με βάση τη δική σας εμπειρία, θεωρείτε ότι το αυτοκίνητο είναι εγκλωβισμένο σε κάποια από τα βαθώματα του ποταμού, επειδή υπάρχουν καλάμια και αρκετές λάσπες? Κοιτάξτε, εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε πολλές. Όντως βρέθηκαν κάποια εξαρτήματα που είναι άθικτα, δεν έχουν οξυδώσεις, και μπορούμε να υποθέσουμε, ξαναλέω να υποθέσουμε, ότι πιθανόν να ανήκουν στο αυτοκίνητο των άτυχων αγνοωμένων. Αλλά 100% σίγουροι δεν μπορεί να είμαστε ποτέ. Τώρα όσον αφορά για τις έρευνες, οι έρευνες συνεχιζόταν μέχρι αργά το βράδυ και συνεχίζονται. Mm-hmm. Στο σημείο έχουν μείνει 40 πυροσβέστες που θα επιχειρούν όλη νύχτα στην παραποτάμια περιοχή, μέχρι να έχουμε το πρώτο φως της ημέρας, όπου θα ενταθούν οι έρευνες, θα αυξηθούν οι δυνάμεις μέχρι να βρούμε το αυτοκίνητο. Κύριε διοικητά, αναφερθήκατε σε τραγωδία. Θεωρείτε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο όσο περνούν οι ώρες να έχουμε μια καλή είδηση όσον αφορά τους αγνοούμενους? Εμείς έχουμε ελπίδα, πιστεύουμε ότι και ευελπιστούμε να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους. Όσο περνάει βέβαια η ώρα, δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Τώρα, τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης τα αντιλαμβανόμαστε, τα είδαμε και στα προηγούμενα δελτία ειδήσεων της Crete TV. Τι είναι αυτό που δυσκολεύει περισσότερο, γιατί μιλάμε για 18 και πλέον ώρες ερευνών? Κοιτάξτε, αυτό που μας δυσκολεύει περισσότερο είναι τα ορμητικά νερά, όπως είπατε και εσείς πολύ πιο πριν. Έχουμε φτάσει, ξεκινήσαμε από 1,5 μέτρο, έπεσε γύρω στο 1 μέτρο και κάτι το μεσημέρι. Επειδή έβρεξε όμως ανατολικά της Μεσαράς το μεσημέρι, ανέβηκε η στάθμη των νερών πάλι στο 1,5 μέτρο. Ευελπιστούμε ότι απόψε δεν θα βρέξει και αύριο, όπως δείχνει το μετεωρολογικό δελτίο, δεν θα έχουμε βροχή. Θα πέσει η στάθμη του νερού, με αποτέλεσμα οι δίτες της ΕΜΑΚ να μπορούν να βουτήξουν σε διάφορα σημεία που έχουμε εντοπίσει και να γίνουν κάποιες έρευνες που πιστεύουμε να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Μιλάμε για μία απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων μέχρι τις εκβολές του ποταμού, κύριε διοικητά? Γύρω στα 15-16 χιλιόμετρα είναι. Κατά την αυριανή ημέρα θα έχετε και ένα αέρια βοήθεια, δηλαδή πέρα από τα drones θα δούμε ξανά το ελικόπτερο να συμμετέχει στις έρευνες? Ναι, θα το ζητήσουμε πάλι αύριο, όπως μπορούμε να βοηθήσουν. Βοηθάνε και η πολεμική αεροπορία, ξαναλέω, και το λιμενικό σώμα είναι στην παράκτια περιοχή και η ελληνική αστυνομία είναι κοντά, όλες οι υπηρεσίες είναι συντονισμένες σε ένα κοινό στόχο, να βρούμε τους αγνοούμενους. Θεωρείτε, και να κλείσουμε με αυτό, ότι πέφτοντας η στάθμη του ποταμιού στην περιοχή, ενδεχομένως η υποχώρηση του νερού να δείξει ακριβώς και το σημείο όπου ενδεχομένως βρίσκεται το αυτοκίνητο με τους 4 αγνοούμενους?
Κοιτάξτε, όπως είδατε και στα πλάνα που δείχνουν οι συνεργάτες σας, με 1,5 μέτρο θολά νερά και ορμητικά νερά, κανένας δίκτυος δεν μπορεί να λειτουργήσει, ούτε καμία βάρκα δεν μπορεί να σταθεί σε αυτή την ορμή επάνω. Ούτε έρευνες μέσα στην κήτη του ποταμού. Την παράκτια ζώνη την έχουμε ελέγξει 1, 2, 3, 4 φορές. Μάλιστα. Και με τα πόδια και εναέρια και με τον ντρόουν στη Στρίτη Σεμάκ. Είναι εφικτό το ενδεχόμενο με τα ορμητικά νερά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αυτοκίνητο οι αγνοούμενοι να έχουν παρασυρθεί μέσα από το αυτοκίνητο και να βρίσκονται εκτός σε κάποια σημεία του ποταμού? Υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές, αλλά καλύτερα ας περιμένουμε να εντοπίσουμε το σημείο για να είμαστε πολύ σίγουροι. Μάλιστα. Κύριε Διοικητά, εμείς θα ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτεια. Μιλάμε για μια οικογένεια 4 ανθρώπων. Μιλάμε για 4 ανθρώπους που επέστρεφαν από ένα γάμο και κανείς δεν πίστευε ότι θα βίωναν αυτό. Καλό σας βράδυ. Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία κουβέντα, με την ευκαιρία που μου δίνετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους πυροσβέστες που παλεύουν από τις 1 η ώρα τη νύχτα μέσα στις λάσπες, βουτυγμένοι μέχρι τη μέση στη λάσπη. Και δεν το βάζουν κάτω, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και συνεχίζουν και τη νύχτα αγόγγιστα και κάνουν το καθήκον τους. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ, καλή δύναμη. Και να επιστρέψουμε στην Γωγό την Αποστολάκη. Γωγό, ακούσαμε τι είπε ο Περιφερειακός Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Παραμένει ουσιαστικά δύναμη της πυροσβεστικής εκεί, όμως και από την εικόνα που βλέπουμε σε απευθεία σύνδεση, το σκοτάδι είναι πυκνό στην περιοχή. Σχεδόν είναι περιορισμένη μηδενική ορατότητα προς το ποτάμι. Και από αυτή την εικόνα αντιλαμβανόμαστε και την δυσκολία χθες το βράδυ υποβροχή. Ακριβώς, Μάνο, παρότι ξεκίνησε αμέσως η επιχείρηση εντοπισμού των 4 ανθρώπων του οχήματός τους, καταλαβαίνετε από την εικόνα που σας στέλνουμε πόσο δύσκολο θα ήταν πρώτον να εντοπιστεί ακριβώς το σημείο στο οποίο χάθηκε το όχημα και δεύτερον μετά τον εντοπισμό να μπορέσουν έστω να δουν κάποιο ίχνος του. Δείτε τα ορμητικά θολά νερά του ποταμού, έτσι όπως τα καταγράφει αυτή τη στιγμή η κάμερα της Κρήτη TV. Είναι πολύ μεγάλη η ορμή του σήμερα. Εχθές όμως το νερό, σήμερα αυτή τη στιγμή το νερό έχει βάθος περίπου 1,5 μέτρο. Οι κάτοικοι της περιοχής μας λένε ότι εχθές πρέπει να ήταν τουλάχιστον 3 μέτρα στο βάθος η κήτη του ποταμού. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα ήταν για τους διασώστες και να πλησιάσουν το σημείο και να επιχειρήσουν και να καταφέρουν να εντοπίσουν έστω και ένα ίχνος από το ασημείο αυτοκίνητο που χάθηκε στα ορμητικά νερά αυτού του ποταμού. Να επικεντρωθούμε όμως και λίγο στα Πρωτού επικεντρωθούμε στα υπόλοιπα, στοιχεία της ημέρας. Να πάμε να δούμε ένα βίντεο, το χρονικό αυτής της μεγάλης επιχείρησης που έχει στηθεί μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα χθες και ερχόμαστε για να μας δώσει τα υπόλοιπα στοιχεία καθώς τα δεδομένα και λόγω των καιρικών φαινομένων έχουν αλλάξει. Επιχείρηση εντοπισμού θρίλερ για τους 4 αγνοούμενους στην περιοχή της Μεσαράς και συγκεκριμένα στο Γεροπόταμο. Όλα ξεκίνησαν περίπου στη 1 τα μεσάνυχτα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια 30χρονη οδηγός, ο 29χρονος σύζυγός της καθώς επίσης η 57χρονη μητέρα και η 21 ετών αδερφή της παρασύρεται από τα ορμητικά νερά του Γεροποτάμου και τα 4 άτομα βρίσκονται στη δίνη του χυμάρου. Μια τηλεφωνική κλίση κατά την οποία σύμφωνα με πληροφορίες ένας από τους αγνοούμενους έστελνε μήνυμα απόγνωσης στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης, καλώντας σε βοήθεια, ήταν αρκετή ώστε να κινητοποιήσει αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΜΑΚ. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το τηλεφώνημά τους προς την αστυνομία, καθώς η κλίση διεκόπη απότομα και χάθηκε η επικοινωνία με αποτέλεσμα οι έρευνες να μην έχουν χαρακτήρα συγκεκριμένης στόχευσης. Στη μεγάλη επιχείρηση που στείνεται επιστρατεύεται ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, μια βάρκα και ένα ντρόουν της Τρίτης ΕΜΑΚ. Μάλιστα το ντρόουν με το πρώτο φως της ημέρας αρχίζει και σκανάρει όλο τον ποταμό δίχως κάποια εξέλιξη για τον εντοπισμό του οχήματος. Στις 1 η ώρα τη νύχτα ενημερωθήκαμε την ελληνική αστυνομία για ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε από συμπολίτη μας εδώ ότι παρασύρεται από τα νερά στην περιοχή των Μυρών σε συγκεκριμένη διάβαση. Κινητοποιήθηκαν αμέσως πυροσβεστικές δυνάμεις από τη διοίκηση Ηρακλείου και από την 3η ΕΜΑΚ, 40 τον αριθμό,
8 πυροσβεστικά οχήματα, η βάρκα της ΕΜΑΚ και το ντρόουν της ΕΜΑΚ. Το ντρόουν της ΕΜΑΚ με το πρώτο φως της ημέρας λειτουργήσε και άρχισε να σκανάρει όλο τον ποταμό. Ένα αέριο μέσο ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας ξεκίνησε την έρευνα το πρωί όλο το ποτάμι και παράκτεια. Επιχειρούνται γύρω στα 70 άτομα από την ΕΜΑΚ, από το κλιμάκιο της πυροσβεστικής των Μυρών, από το λιμενικό σταθμό. Από τις πρώτες πρωινές ώρες ενημερωθήκαμε ως τμήμα πολιτικής προστασίας ότι αγνοούνται 4 άτομα. Φαίνεται ότι πήγαν να περάσουν τη διάβαση η οποία βλέπετε και εσείς πίσω μας. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα όσον αφορά τις έρευνες. Ευελπιστούμε να είναι οι άνθρωποι καλά στην υγεία του. Την ίδια στιγμή πεζοί συμμετέχουν και εθελοντές σαμαρίτες που μαζί με δυνάμεις της αστυνομίας, πυροσβέστες και άντρες της ΕΜΑΚ ψάχνουν ίχνη του οχήματος αναζητώντας ζωντανούς τους αγνοούμενους. Οι προσπάθειες όσων συμμετέχουν σε αυτή την τεράστια επιχείρηση από πυροσβεστική, λιμενικό και αστυνομία είναι πολύ δύσκολες, γιατί πραγματοποιούνται κάτω από αντίξωες συνθήκες και σε μια μεγάλη ακτίνα 16 χιλιόμετρων. Η αγωνία όσο περνάει η ώρα κορυφώνεται για τους συγγενείς της οικογένειας και στο σημείο των ερευνών έχουν σπεύσει συγγενείς του νεαρού, συζύγου της 30χρονης οδηγού που κατάγεται από τον Άγιο Νικόλαο. Οι επικεφαλείς των ερευνών μίλησαν με τους συγγενείς σε μια προσπάθεια να τους στηρίξουν, ωστόσο πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, καθώς πρόκειται για ένα τεράστιο όγκο νερού που επιπλέον είναι θολό με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει το έργο των αρχών. Οι έρευνες έχουν κινητοποιήσει όμως και τους κατοίκους της Μεσαράς, ένας εκ των οποίων ενημερώνει το πυροσβεστικό σώμα πως έχει εντοπίσει περίπου στις 3 το μεσημέρι στην παραλία του Κόκκινου Πύργου ένα γρίλο αλλά και τη δίκη του που ανήκουν στο αυτοκίνητο των αγνοωμένων. Το χρονικό αυτών των ωρών αγωνίας, μιλάμε για 18 και πλέον ώρες, ακούσαμε εγώ νωρίτερα τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Κρήτης να λέει ότι θα ζητηθεί με το πρώτο φως της ημέρας η συνδρομή ελικοπτέρου ξανά κατά τη συνέχεια των ερευνών. Σήμερα όλη την ημέρα επιχειρούσε ελικόπτερο κατά μήκος του ποταμού που σκάναρε με ειδικά μηχανήματα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να εντοπίσει έστω και ένα ίχνος στο αυτοκίνητο. Αυτό δεν κατέστη δυνατό. Σταμάτησε να επιχειρεί λίγο πριν πέσει το φως της ημέρας. Αύριο θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση αυτές οι επιχειρήσεις. Να πούμε ότι σήμερα από το πρωί έχει σταματήσει η βροχή. Ωστόσο, όπως μας είπε και ο κύριος Λαγουδάκης, οι βροχοπτώσεις γύρω περιοχή έχουν κατεβάσει ένα μεγάλο όγκο νερού από τα αστερούσια και παρότι ανακόπτεται η μεγάλη του ορμή γύρω στο Πέρι εκεί όπου έχουν δημιουργηθεί κανάλια άρδευσης, ακόμα νερό πολύ έρχεται μέχρι την κήτη εδώ πέρα του Γεροποτάμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εντείνεται η ροή του νερού, να εντείνεται η ορμή του και να γίνεται πιο δύσκολο να πλησιάσει και να μπει μέσα βάρκα, όπως ακούσαμε και τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Ηρακλείου να μας περιγράφει νωρίτερα. 3 λεπτά υπήρξαν μεταξύ του ενός τηλεφωνήματος από το άλλο και οι τελευταίες λέξεις που ακούστηκαν από το στόμα του 29χρονου νεαρού πατέρα ήταν «μπάζει νερά». Και αμέσως μετά ξεκίνησε μια αγωνιώδης μεγάλη επιχείρηση η οποία συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Ευχόμαστε να λήξει σύντομα και φυσικά όλοι εύχονται να έχει και ένα όσο πιο αίσιο τέλος γίνεται. Και βεβαίως εκφράζουμε την συμπαράσταση στις οικογένειες που βιώνουν αυτές τις ώρες αγωνίας και μακάρι πολύ γρήγορα το νέο να είναι καλό. Περνούν δραματικές ώρες. Ακριβώς, περνούν δραματικές ώρες. Δεν έχει περάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο να απομακρυνθούν από το σημείο, κοιτάζοντας με αγωνία κάθε στιγμή που περνάει, κάθε προσπάθεια που γίνεται από πλευράς των διασωστών για τον εντοπισμό των δικών τους ανθρώπων. Είναι δύσκολο κανείς να κατανοήσει ακριβώς σε τι κατάσταση βρίσκονται.